Λοιπόν, φίλοι και φίλοι στο Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Είμαστε στο γήπεδο των Μελισσίων. Μετά τη λήξη του αγώνα Αθλητικός Όμιλος Μελισσίων Χαϊδάρι, τα Μελίσσια πέτυχαν μια σημαντική νίκη, κερδίζοντας με σκορ 2-0. Και μαζί μας έχουμε τους προπονητές των δύο ομάδων, τον Αλέξη Ματζούνη του Αθλητικού Όμιλου Μελισσίων και τον Γιάννη Φλωρό του Χαϊδάρι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το φιλοξενούμενο. Γιάννη, καλησπέρα. Το πρώτο σου σχόλιο έτσι, για το σημερινό παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον αντίπαλο για τη μεγάλη τιμή. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες του Ομίλου. Ξέραμε την έδρα να την αντιμετωπίσουμε, ξέραμε την έδρα, ήταν διαβασμένη. Είχαμε την κατοχή της μπάλας του παιχνιδιού. Χωρίς να κάνουμε μεγάλες φάσεις με αντιπιθέσεις και στατικά τα Μελίσσια είχαν δύο ευκαιρίες. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο μήνα, φαινόταν καθαρά, έτσι όπως προαναλύθηκε και ο ρυθμός, ότι ήταν θέμα ποιος θα βάλει το πρώτο γκολ. Ψάχνει το πρώτο γκολ, θα πίνει και το παιχνίδι. Και πριν γίνει τον γκολ, είχαμε εμείς τη μεγάλη φάση για να σκοράρουμε. Δεν σκοράραμε. Και από εκεί και πέρα, από την ώρα που βάλαμε τον γκολ στην Μελίσσια, προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε. Δυστυχώς δεν έγινε, φάγαμε και το δεύτερο γκολ. Αλέξη, συγχαρητήρια. Σημαντική νίκη για σας σήμερα. Κοντά σε έναν πολύ καλό αντίπαλο, έτσι. Θεωρώ τον καλύτερο αντίπαλο και δεν το λέω τώρα με τα παιδιά, το είχαμε πει εμείς από τη Δευτέρα όλη τη εβδομάδα. Μεσοεπιθετικά θεωρώ ότι είναι η πιο ποιοτική ομάδα μαζί με τη Διάνα στον Όμιλο. Και από τις καλύτερες, όχι απλά στον Όμιλο, στην Αθήνα. Τους είχα δει σε δύο μάτς. Εντάξει, αυτό που είπε και ο φίλος ο Γιάννης, ο ένας βλέπει τον άλλον, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι τώρα πλέον. Μια ομάδα η οποία ήταν σε πολύ καλό φεγγάρι που λέμε ποδοσφαιρικά. Πρώτη επίθεση στον Όμιλο, στα τελευταία μάτς. Είχε κερδίσει με μεγάλα σκορ με τεσσάρες και καταλαβαίνετε όταν και εμείς ήρθαμε από μία ήττα με μέτρια εμφάνιση στον ύφεστο πώς έπρεπε να το διαχειριστούμε. Έξω από τακτικές και συστήματα και αυτό που είπε ο Γιάννης που ήταν πάρα πολύ κομβική φάση, αν έβαζε, νομίζω ο Αποστολόπουλος ήταν ο Χρήστος, συγγνώμη, το δοκάρι, θα μιλάγαμε για άλλο μάτς. Αυτό όμως το έχουμε βιώσει και εμείς εδώ. Με αντίθετο αποτέλεσμα από εμάς, ας πούμε, κόντρα στη ροή του αγώνα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και το κάνει όμορφο. Αλλά για να μην μπούμε σε τακτικές και αναλύσεις, το μάτς το πήρε σήμερα η ψυχή. Θεωρώ ότι οι παίχτες μου απέναντι σε μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Το λέω και το εννοώ μέσα από την καρδιά μου. Μια ομάδα που άμα σε βρει χαλαρό, μπορεί δηλαδή να γράψει σε πολύ μεγάλο σκορ. Τα παιδιά ήταν 90 λεπτά κατάθεση ψυχής. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η νίκη ήταν σημαντική για μας και βαθμολογικά και ψυχολογικά. Και εντάξει, δεν έχουμε καταφέρει κάτι. Τώρα την άλλη Κυριακή, άλλος αγώνας, άλλη μάχη. Ωραία. Γιάννη, βλέποντας και τα υπόλοιπα αποτελέσματα, πώς κρίνεις τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Ενώ μέχρι στιγμής γενικά τον όμιλο, πώς κρίνεις τον όμιλο. Νομίζω είναι 4-5 ομάδες και τα Μελίσσια είναι μέσα σε αυτές που θα διεκδικήσουν την άνοδο. Μέσα σε αυτές είμαστε κι εμείς. Και πώς κρίνεις την πορεία της ομάδας μέχρι στιγμής. Εμείς δεν μπήκαμε καλά στο πρωτάθλημα. Θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερους πόντους από τα πρώτα παιχνίδια που είχαμε κάποιες ατυχίες. Τώρα αυτή τη στιγμή βρεθήκαμε πίσω, δεν ξέρω τι έκανε σήμερα και η Ελπίδα. Δεν μένει κάτι άλλο. Όπως είναι το πρωτάθλημα με την Ελπίδα, φέτος που είναι λίγες αγωνιστικές μετά από μεγάλη εποχή, πρέπει άμεσα να γίνει μάθημα αυτό. Από αύριο να δουλέψουμε για το επόμενο παιχνίδι που είναι το εντός έδρας με τη Θεία Αγίου Δημητρίου. Δεν μένει κάτι άλλο. Αλέξη, το δικό σου. Εγώ, αυτό που είπε τώρα ο Γιάννης είναι, το έχω πει και άλλες φορές, δεν είναι πρωτάθλημα, μιλάμε τουρνουά για μένα. Είναι πολύ λίγα τα μάτς και σε δύο αγωνιστικές το κάθε μάτς ήταν εξάποντο. Γιατί είναι αυτό που λέμε μάτς που έρχεται δεν ξαναγυρνάει. Δηλαδή, παίρνεις το τρίποντο και το αφαιρείς από τον αντίπαλο, μπορεί να έχει τον ίδιο στόχο με σένα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι κάθε μάτς. Εντάξει, εμείς δεν βάζουμε ταμπέλα. Το ξαναλέω, εγώ είμαι πρώτη χρονιά εδώ στην ομάδα, καινούργια διοίκηση. Προσπαθούμε να έχουμε μια ομάδα ανταγωνιστική που να τη χαίρεται και όπως μας χειροκρότησε ο κόσμος και τον ευχαριστούμε. Χάνουμε, κερδίζουμε να κάνουμε κατάθεση ψυχής στο γήπεδο όπως σήμερα. Και ειλικρινά εύχομαι σε μια ομάδα που έχει κάνει και ο προπονητής ο αδελφός μου και είναι μια ομάδα που συμπαθώ ιδιαίτερα το Χαϊδάρι και μην κρυβόμαστε. Έχει την πιο βαριά φανέλα στον όμιλό μας. Τους εύχομαι ειλικρινά ολόψυχα καλή συνέχεια να έχουν στο πρωτάθλημα γιατί το αξίζουν. Είναι πολύ καλή ομάδα και δουλεμένη ομάδα. Ωραία, Γιάννη, όσον αφορά το επόμενο παιχνίδι τώρα, υπάρχουν τα αγωνιστικά προβλήματα είναι γνωστά στην ομάδα. Έχουν προκύψει κάποια άλλα προβλήματα τραυματισμού. Όχι, τα γνωστά προβλήματα, όπως είπα από αύριο θα τα βάλουμε κάτω, θα δούμε, έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας να δουλέψουμε για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Να πούμε ότι και ένα μεγάλο
ξανά μπράβο στα Μελίσσα, αλλά και ένα μπράβο στον κόσμο, στα γήπεδα που έχει επιστρέψει. Είδαμε σήμερα μια γεμάτη εξέδρα. Αυτό έτσι. Ναι, βοηθάει όλους, βοηθάει τους ποδοσφαιριστές, βοηθάει το άθλημα γενικά. Και εύχομαι όλα τα γήπεδα να γεμίζουν όπως γέμισε και σήμερα το γήπεδο αυτό. Μια ωραία ατμόσφαιρα, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, καθαρό παιχνίδι, ντέρμπι, που πιστεύω το ευχαριστηθήκαμε όλοι. Έτσι ακριβώς. Να κλείσουμε με τον Αλέξη Ματζούνη, στους φιλάθλους, έτσι να κλείσουμε. Αλέξη. Το έχουμε ξαναπεί, κύριε Ζαφυρίου, με έχετε ξαναρωτήσει, σας λέω το ευχαριστώ είναι λίγο, γιατί τα δύο τελευταία εντός έδρας μάτς, ξέρετε ότι δεν είχαμε κερδίσει, έτσι. Μάλλον με τη Διάνα εδώ, συγγνώμη, και με τον Ήφαιστο. Και όμως ο κόσμος ήταν εδώ και μας στήριξε και στην Ελπίδα. Ακόμα και μια καθημερινή παίξαμε τη Δόξα Βήρωνα. Και σας έχω πει, εμείς δεν θέλουμε να λέμε λόγιες κάμερες. Θέλουμε κάθε μέρα με δουλειά πολύ και ταπεινότητα αυτόν τον κόσμο να τον πολλαπλασιάζουμε και να τον κάνουμε να φεύγει κάθε Κυριακή από εμά με ένα χαμόγελο. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο πρωτάθλημα για φέτος. Ωραία. Και πριν να κλείσω, θέλω να πω, είχες κάνει μια δήλωση στο γήπεδο του Ήφαιστου. Και είδα τα σχόλια που γίναν για τη δική σου δήλωση, ότι θέλω εσύ να τοποθετηθείς. Αν μπορείς να με βοηθήσεις λίγο ειλικρινά. Ναι, ότι ήτανε, μίλησες ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, δίκαιη η νίκη του Ηφαίστου. Μα κοιτάξτε τώρα, ο κόσμος έχει μάτια και κρίση και βλέπει. Το μόνο που, για να μην πω κάποια βαριά έκφραση γελίως, όταν πάει να δώσει μια άλλη εικόνα, επειδή μπορεί να ισχάσει από αυτό που έχει δει όλος ο κόσμος, το μόνο που καταφέρνει ο προπονητής είναι να αυτογελιοποιείται. Όταν, όπως εμείς δείξαμε ότι το θέλαμε πιο πολύ σήμερα, την προηγούμενη Κυριακή, το ήθελε ο Ήφαιστος. Δηλαδή θα ήταν, είπα το αυτονόητο, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα το αυτονόητο σωστά. Έχει γίνει να το κουβεντιάζουμε. Αυτό ήθελα να... Το είπα ειλικρινά, μπήκα στα αποδυτήρια του Ηφαίστου και είπα στα παιδιά συγχαρητήρια και το ένιωθα. Πήγαιναν πρώτοι στην μπάλα. Παίξανε με ψυχή, δείξαν ότι το θέλανε, γιατί παίζανε την κατηγορία από τόσο νωρίς, όσο και αν ακούει το οξύμορο. Και αυτό ένιωσα, αυτό είπα. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ωραία, να σας ευχαριστήσω. Πάντα επιτυχίες και στους δύο. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Να παρακολουθούμε τέτοια παιχνίδια έτσι και με κόσμο στις ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Γιάννη.